Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, χαίρομαι ότι την ώρα που βρίσκομαι εδώ στο χωριό σας, σε μια εκκλησία γεμάτη και που σας οδήγησε εδώ σήμερα η επιθυμία σας να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Συνήθως το Ευαγγέλιο ξεκινάει με δύο μικρές λεξούλες. Είπεν ο Κύριος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτά που θα ακούσετε δεν τα είπε άνθρωπος, αλλά τα είπε ο Χριστός. Ότι αυτός είναι ο Λόγος του Χριστού. Αυτό που θέλουμε σήμερα να δούμε είναι ποιος μπορεί να είναι ο χριστιανός σήμερα, πόσο μπορεί να είναι, πόσο αξίζει να είναι. Κάποτε, με μια ομάδα νέων παιδιών, είχαμε πάει στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, την εποχή που ζούσε ο Άγιος πλέον Ιάκωβος. Όταν γυρίσαμε στο χωριό, ρώτησε τα παιδιά, «Παιδιά, τι έχετε καταλάβει όλο αυτό το καιρό?» Ένας νέος άνθρωπος σήμερα στην ηλικία σας μπορεί να ζήσει κοντά και μέσα στην Εκκλησία. Σε αυτή την παρέα που ήταν αρκετά μεγάλη, ήταν ένα νέο παιδί που είχε πολλά ερωτήματα, άκουγε με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά συνήθως δεν εκδηλωνόταν εάν αυτά που άκουγε τα δεχόταν ή όχι. Όμως εκείνη την ημέρα ήταν ο πρώτος που ζήτησε τον λόγο. Του λέω, λέει παιδί μου, και μου λέει, Πάτερ, μας ρωτήσατε με λάθος ερώτημα. Τι μου του είπα τότε, πες μου το λάθος. Μας ρωτήσατε αν σήμερα ένας νέος άνθρωπος μπορεί να είναι κοντά στην Εκκλησία. Λέω, ναι. Θα έπρεπε να μας ρωτήσετε αν ένας νέος άνθρωπος σήμερα μπορεί να ζήσει χωρίς την Εκκλησία. Και μου έκανε εντύπωση, διότι μου επιβεβαίωσε ότι όλη αυτή η στάση του ήταν μια στάση προβληματισμού. Ένας νέος άνθρωπος προζητούσε κάπου να κρατηθεί ένα νόημα ζωής. Ένας νέος άνθρωπος που ήξερε πάρα πολύ καλά τι χαλασμός υπάρχει στα παιδιά της ηλικίας του, και ο ίδιος είχε διαπιστώσει ότι αν αυτός κρατήθηκε όρθιος και σήμερα ένας εξαιρετικός γιατρός με μια πολύ τεκνή οικογένεια, το οφείλει στον Χριστό. Τώρα θα σας πω ένα άλλο περιστατικό. Ένα περιστατικό πρόσφατο που συνέβη στη Μητρόπολη μας. Ένα νέο παιδί, μόλις 17 χρόνων, πριν από σχετικά λίγο χρόνο, κάνα δύο χρόνια, πέθανε ξαφνικά. Με μια παρέα φίλων του πήγε να πιει ένα καφέ, έπεσε κάτω και τελείωσε. Αυτό το γεγονός συνετάραξε όλη την κοινωνία και τους μαθητές του ιδιαίτερα. Όταν κάναμε την κηδεία στην Εκκλησία, ήρθε κάποιος και μου είπε, οι γονείς του σας παρακαλούν να μείνουν στο τέλος 5 λεπτά μόνοι με το παιδί τους. Καμία αντίρρηση. Όταν λοιπόν ο κόσμος όλος τελείωσε, πλησίασε η μητέρα και ο πατέρας και η μητέρα την άκουσε να λέει στο γιο της, παιδί μου, πριν από 17 χρόνια ο Θεός έφερε σε αυτόν τον κόσμο μέσα από μας. Τώρα σε καλεί να πας κοντά του. Να είναι ευλογημένος ο δρόμος σου. Και συνειδητοποίησα εκεί την ώρα ότι αυτοί που όχι δεν συγκλονίστηκαν, αλλά αυτοί όμως που τελικά
αντιμετώπισαν με πραγματική ισορροπία αυτό το γεγονός ήταν οι γονείς του. Θέλησα να τους δω στο σπίτι, αλλά εκείνοι προτίμησαν να έρθουν εκείνοι σε μένα για να έχουν ησυχία. Τι μου είπατε αυτό το παιδί των 17 χρόνων? Ότι κάποια μέρα τους είπε: «Μητέρα και πατέρα, σας αγαπάω, αλλά όχι πιο πολύ από τον Χριστό». Το δεύτερο που τους είπε, σαν το ήξερε, αν κάποια στιγμή φύγω από αυτή τη ζωή, να μην λυπηθείτε. Για μένα τότε θα αρχίσει η πραγματική ζωή. Και το τρίτο που το διάβασα εγώ με τα μάτια μου σε ένα τετράδιό του, έγραφε: «Αν υπάρξει περίπτωση να αρνηθώ τον Χριστό, προτιμώ να πεθάνω». Όταν λοιπόν την επομένη πήγα στο σχολείο του για να μιλήσω στα παιδιά της τάξης του, τους είπα: «Παιδιά μου, γιατί ξαφνιστήκατε? Έγινε κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί? Μήπως δεν το ξέρετε ότι το πιο σίγουρο γεγονός της ζωής μας είναι ο θάνατός μας? Ότι το μόνο που κρατάμε σφιχτά στα χέρια μας είναι ο θάνατός μας και το μόνο που δεν ξέρουμε είναι πότε θα έρθει? Για πέστε μου, παιδιά μου, τι σας τρόμαξε πιο πολύ? Ότι ένας νέος άνθρωπος σημαντικής σας έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή, ή τρομάξετε πιο πολύ γιατί διαπιστώσατε πόσο κοντά σας μπορεί να είναι ο θάνατος?» Τι είναι λοιπόν ο θάνατος? Ακούστε λοιπόν πόσο σημαντικής και φίλος σας το λέμε. Και το τι έλεγε ο φίλος του που τους το είπα, ήταν εκείνο που πραγματικά τους ανέπαυσε και που γλύκανε τη ζωή τους. Και μάλιστα η μητέρα του παιδιού, στην οποία πηγαίνανε τα παιδιά και την βλέπανε, μου λέει: «Σε βερνόταν και καλά κάνανε και πήγατε, γιατί την προηγούμενη μέρα είχε πάει ένας ψυχολόγος και θα μπέρδεψε πιο πολύ». Οπότε έρχομαι μετά από αυτά τα δύο περιστατικά, πραγματικά και αληθινά, μέσα από αυτά τα σύγχρονα δύο περιστατικά, να δώσω μια πρώτη απάντηση, αν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός σήμερα. Η απάντηση είναι πολύ απλή: αν θέλει, μπορεί. Αυτό είναι. Δεν είναι λοιπόν κάτι που το ψάχνουμε, είναι πάρα πολύ απλό. Άλλωστε, μπορεί ο Χριστός να ζητάει από εμάς κάτι που δεν γίνεται? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν έχουμε μια τέτοια αντίληψη, είμαστε κρατημένοι. Και το πρόβλημα δεν είναι ο Χριστός και ο Λόγος Του, αλλά είμαστε εμείς. Ας προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω. Γιατί είμαι χριστιανός? Γιατί είμαστε χριστιανοί? Γιατί γεννηθήκαμε σε μια χριστιανική οικογένεια? Γιατί γεννηθήκαμε στην Ελλάδα? Γιατί αυτό μας δίδαξαν? Ναι, αυτή είναι η αρχή ίσως. Αλλά δεν μείναμε μικροί, μεγαλώσαμε όλοι μας. Κάποτε ο Χριστός είπε στους μαθητές του: «Τι γνώμη έχουν για μένα οι άνθρωποι?» Και οι μαθητές του είπαν: «Κύριε, κάποιοι νομίζουν ότι είσαι ο Ιωάννης ο πρόγραμμος που αναστήθηκες. Κάποιοι λένε ότι είσαι ο προφήτης Ιερεμίας. Κάποιοι λένε ότι είσαι ένας προφήτης». Ο Χριστός τους κοίταξε καλά και τους είπε: «Εσείς τι λέτε για μένα?» Και τότε ο Πέτρος, για λογαριασμό και των υπόλοιπων, απάντησε: «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος». Και ο Χριστός απάντησε στον Πέτρο: «Εσύ δεν που το είπες αυτό, είσαι ο Πέτρος. Αλλά πάνω σε αυτή την πέτρα», η πέτρα δεν ήταν ο Πέτρος, ποια ήταν? Η ομολογία ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος. «Υποδομήσω μου την Εκκλησία». Και πήρε άδου ου καθησίσου είναι αυτής. Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Και
και δεν θα την κρεμίσουν ούτε οι πύλες του άλλου. Δυο αξιοπρόσεκτες παρατηρήσεις. Δεν είπα θα οικοδομήσω τη θρησκεία μου, αλλά την Εκκλησία μου. Γιατί η Εκκλησία είναι το τέλος όλων των θρησκειών. Τι είναι η θρησκεία? Η προσπάθεια του ανθρώπου να συναντήσει το Θεό. Ο άνθρωπος μόνος είναι αδύνατο να συναντήσει το Θεό. Τι συμβαίνει στην Εκκλησία? Ο ίδιος ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο, κατεβαίνει στη γη, λυγίζει τους ουρανούς, μπαίνει στο δικό μας κόσμο, γίνεται ένα σαν και εμάς για να μας κάνει ό,τι είναι εκείνος. Εκείνος είναι κατά φύσιν θεάνθρωπος και εμείς καλούμεθα να γίνουμε κατά χάριν θεάνθρωποι. Μπορούμε, από τη στιγμή που ο Θεός πέρασε στη δική μας τη ζωή, μας άνοιξε τον δρόμο και εμείς μπορούμε να περάσουμε στη δική του τη ζωή. Αυτή την αλήθεια την πολέμησα μέσα από τον διάβολο τον χρόνο και την πολεμούν μέχρι σήμερα. Ο Χριστός μας είπε ότι ούτε οι πύλες του Άδου δεν θα μπορέσουν να την κρεμίσουν. Θα το ξαναδούμε αυτό σε λίγο. Γιατί λοιπόν είμαι χριστιανός? Ο χριστιανός λοιπόν ρωτάει μέσα του τι είναι ο Χριστός για μένα. Αλλά εδώ χρειάζονται τίμιες απαντήσεις και ξεκάθαρες απαντήσεις. Η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι αυτή του Αποστόλου Πέτρου, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που για μας τους ανθρώπους και για τη δική μας σωτηρία, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, πέρασε στον κόσμο το δικό μας. Και θα έρθει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να μας πει, όποιος δεν παραδέχεται ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εκ του διαβόλου εσύ. Είπατε ότι είμαι κουρασμένος. Εσείς με ξεκουράσετε. Μόνο που σας βλέπω εδώ ξεκουράζομαι και χαίρομαι. Διότι ουσιαστικά εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο. Αυτό που έλεγε ο προστάτης μου Απόστολος Παύλος, παρά να κηρύττουμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Γιατί ο Χριστός είναι η ελπίδα του κόσμου. Δοκιμάσαμε, σας το είπα προηγουμένως, να αλλάξουμε αυτή την ελπίδα με άλλες. Αλλά βλέπετε, χρεοκοπήσαμε παντοειδώς. Οι τσέπες μας άδειασαν, τα σπίτια μας άδειασαν, τα παιδιά μας έφυγαν και τα χάσαμε. Και τελικά όλα αυτά γιατί άδειασε η καρδιά μας από την παρουσία του Χριστού. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, να κοιτάξουμε γύρω μας. Παντού χρεοκοπία, παντού αντιδικία, παντού το βόλεμα, δηλαδή παντού θάνατος. Αλλά αυτός ο θάνατος ίσως να μην έχει προοπτική ανάστασης. Έχει όμως, μόνο δια της μετανοίας. Κάποτε πήγα σε ένα νησί και ίσως καταλάβετε γιατί τελικά θεωρώ ότι δεν έχω το δικαίωμα να αρνηθώ σε κανέναν να μεταφέρω τι, το Χριστό και το Λόγο Του. Στην αίθουσα που θα μιλούσα συνάντησα ένα νέο ζευγαράκι με ένα μωράκι στα χέρια τους. Και μου λένε σε παιδινότατε, χαιρόμαστε πολύ που σας γνωρίζουμε από κοντά. Εμείς όμως σας ξέρουμε, και όχι μόνο σας ξέρουμε, αλλά μας έχετε σώσει το σπίτι μας. Εγώ, το σπίτι το δικό σας, πώς? Εμάς τους δύο που μας βλέπετε τώρα και είμαστε στα αλήθεια αγαπημένοι, πριν από λίγο καιρό τρογόμασταν. Όπως δυστυχώς τρώγονται τα περισσότερα παιδιάρια, μετά τις πρώτες σαχλές αγάπες που αντικαθιστούν την απουσία της αληθινής. Αλλά κάποια μέρα ακούσα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο για τις οικογένειες. Την ακούω μαζί με τη γυναίκα μου, είχε μείνει άμαλη. Και μόλις τελειώσατε, κοιταχτήκαμε
Και είπαμε τι λέει αυτός ο άνθρωπος εκεί και τι κάνουμε εμείς εδώ. Και αποφασίσαμε να αλλάξουμε και αλλάξαμε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά για μας. Να βλέπουμε το Λόγο του Θεού να καρποφορεί στις ψυχές των ανθρώπων. Και να βλέπεις άγριες ψυχές να ηρεμούν, να γλυκαίνουν, να αλλάζουν, να ξυπνάνε, να καταλαβαίνουν. Και τέλος δόξα τω Θεώ. Δεν έχουμε, μη σας γελάσει κανείς. Εμπιστευτείτε την κρίση σας, κοιτάξτε καθαρά την κοινωνία που ζείτε και θα τα καταλάβετε όλα. Όσο το γένος μας πήγαινε μπροστά μαζί με τον Χριστό, δεν φοβήθηκε τίποτα. Νίκησε τα πάντα. Όχι γιατί ο Χριστός είναι φιλέλληνη, αλλά γιατί εμείς ήμασταν κάποτε φιλόχριστοι. Και στο μέτρο που πάψαμε να είμαστε φιλόχριστοι, μόνοι μας καταντήσαμε ανθέληνες. Και υποσκάπτουμε τις ρίζες της πατρίδας μας. Η παράδοση του γένους μας από παλαιά μέχρι σήμερα είναι συνδεδεμένη με το θείο. Δεν ήταν μόνο στα χρόνια του 21 που λέγανε ότι πολεμούν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Ήταν από τα αρχαία χρόνια που οι Έλληνες μάχονταν πρώτα υπερβομών για τα ιερά τους και μετά για τα σπίτια. Αυτός είναι ο Έλληνας μέσα στην ιστορία. Όταν λοιπόν σήμερα προσπαθούμε να ξεκόψουμε τον Έλληνα από την πνευματική του παράδοση, εγκληματούμε εναντίον της πατρίδος μας. Και επειδή κάποιοι θα πείτε τι να κάνουμε, φτιάχτε ο καθένας την οικογένειά του ανάγκωμα σε αυτή τη λέλαπα. Τα παιδιά σας, τον πρώτο δάσκαλο, έχουν εσάς. Εσάς έχουν και γονιό, από εσάς θα μάθουν την Εκκλησία και αν έχετε μια καλή σχέση μαζί τους, δεν θα σας τα κλέψει κανένας. Αν όμως δεν έχετε αγάπη μεταξύ σας, αν τα παιδιά σας αισθάνονται άσχημα στο σπίτι τους, εάν από μικρά δεν τους μιλάτε με αγάπη, τότε θα τα χάσετε. Και μην ψάχνετε για ενόχους εκτός. Οι ένοχοι είμαστε εμείς. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας ευλογώ με το σταυρό που σήμερα. Thank you.